Της Χελώνας. Δεν θα βρεις ποτέ θα μένω θησαυρό με αυτόν τον τρόπο. Σόφη, πρέπει να το σκεφτείς επιστημονικά. Κάτι υπάρχει εδώ. Είναι ένα μήνυμα. Είναι για μένα, από το Φέλιξ. Ναι, καλά. Όχι, αλήθεια. Ακούστε. Αγαπητή Σοφ, βρίσκομαι σε ένα τροπικό νησί. Είναι ένας πραγματικός παράδεισος. Ο ήλιος, η θάλασσα, το... Ναι, ναι, έχει πολύ κρέας εδώ. Σταμάτα. Και εδώ, είναι πολύ αδύνατος. Φύγετε. Πεινάμε. Ναι, πεθαίνουμε της πείνας. Εγώ δεν είμαι το φαγητό σας. Είμαι ο Φέλιξ, ένας λαγός παιχνίδι. Πατά στο καβούκι μου. Είμαι ένα είδος προς εξαφάνιση, ξέρεις. Δεν μπορείς να πηδάς επάνω μου. Συγγνώμη, εγώ... τα καβούρια προσπάθησαν να με φάνε. Καβούρια? Πού? Απλήστε καθαρματάκια. Πάντα κυνηγάνε τα αυγά μου. Αυγά? Ναι, πηγαίνω στο σπίτι μου. Να τα γεμίσω. Βασικά κι εγώ στο σπίτι μου προσπαθώ να πάω. Μπορώ να βρω ένα πλοίο σε αυτό το νησί? Πλοίο? Φοβερά, θορυφώδη πράγματα! Υποθέτω όπως είναι, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω κανέναν άλλο τρόπο. Θα σε πάω μέχρι το νησί μου αν θέλεις. Στην πλάτη μου! Εντάξει, είσαι πολύ ευγενική. Αρκεί να μη σε πειράζει να ταξιδέψεις κάτω από τα κύματα αντιπάνω τους. Ουάου, ένα ταξίδι κάτω από τη θάλασσα. Τέλεια ακούγεται, συναρπαστικό. Για μισό λεπτό. Τατά! Εντάξει, έτοιμος. Πάμε! Καλημέρα, Ρέι. Έχεις κάτι κολλημένο στην πλάτη σου. Αυτός είναι ο Φέλιξ. Γεια σου, Ρέι! Ω, συγγνώμη, χαίρομαι πολύ! Καλημέρα! Καλή! Χρειάζεσαι ένα χεράκι? Ευχαριστώ! Είναι υπέροχα! Όλοι είναι πολύ φιλικοί! Μάλλον δεν κινδυνεύεται πολύ εδώ κάτω! Είναι ασφαλές μέρος εδώ! Αρκεί να αποφεύγεις τους κραυγαρίες! Καρχαρίες! Μην ανησυχείς, σχεδόν φτάσαμε! Κοίτα, εκεί είναι το νησί μου κάτω από αυτό το... τερίγιο! Είναι τερίγιο καρχαρία! Σας περιμένουμε εδώ! Μπορεί να μην μας προσέξει! Νομίζω ότι μας πρόσεξε! Καρχαρίες! Καρχαρίες! Φέλιξ, Χελώνα, από εδώ, προς το ναυάγιο, ελάτε! Ωραίο καράβι. Αυτό πρέπει να είναι το εστιατόριο. Τι έχει το μενού? Άσου, τεριόφωτα! Δικό μου λάθος. Εσύ είσαι το μενού. Δεν μπορείς να φας χελώνες. Είναι είδος υπό εξαφάνιση. Κι εγώ είμαι είδος υπό εξαφάνιση. Άξιζε η προσπάθεια. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Φυσικά. Δεν μ' αρέσει να είμαι απολύτιστος. Ας το συζητήσουμε με μερικά ορεκτικά.
Τώρα θύμωσα πολύ. Θα γυρίσω. Θα μας εμβολήσει. Από εδώ! Κοιτάξτε, μια πόρτα! Ήρθε το καρχαριάκι. Hey, το φαγητό μου! Γνωστά, πού θα πάμε τώρα? Δεν ξέρω. Ίσως εδώ κάτω. Ίσως και όχι. Έτοιμος ή όχι, έρχομαι. Αδιέξοδο! Ναι, νομίζω πως είναι. Από εδώ! Εδώ πάνω! Βλέπω που πηγαίνεις. Όχι, δεν βλέπεις. Ποιος έσβησε τα φώτα? Το σεντούκι! Ευχαριστώ, χταπόδι. Αυτό το σεντούκι είναι πολύ βαρύ. Αναρωτιέμαι τι να έχει μέσα. Ένας θησαυρός πειρατών. Έλα, πάμε να φύγουμε από εδώ. Πριν βρει το δρόμο ο καρχαρίας. Ο θησαυρός! Δεν μπορώ να κουβαλήσω εσένα, το θησαυρό και τα αυγά μου. Φυσικά, με συγχωρείς. Αντίο! 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 Είναι ωραίο να είσαι σπίτι. Πρέπει να καταφέρω κι εγώ να πάω σπίτι τώρα. Ευχαριστώ πολύ για τη βόλτα, Χελονίτσα. Ήταν συναρπαστικά. Πολύ συναρπαστικά. Ήρθε η ώρα να γεννήσω τα αυγά μου. Δεν θα τα βρει κανείς εδώ. Ίσως πρέπει να περιμένουμε μέχρι να κολλαφθούν όλα. Όχι. Θα κολλαφθούν σε 2 μήνες. Πρέπει να γυρίσω στη θάλασσα. 2 μήνες. Τότε μάλλον πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Γεια, Φέλιξ. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Όχι πάλι αυτοί οι δυο. Δεν θα βρούμε ποτέ τα αυγά. Αυτή η παραλία είναι τεράστια. Κοίτα, είναι πολύ απλό. Όταν η Χελώνα γεννήσει τα αυγά της, γυρίζει στη θάλασσα. Σωστά? Ναι. Και λοιπόν... Εμπρός! Είναι κανείς εδώ? Το μόνο που έχουμε να κάνουμε κούφιο κέφαλε είναι να ακολουθήσουμε τα ίχνη της στην παραλία. Και θα διπνήσουμε με αυγά. Ναι! Καημένη Χελωνίτσα, πρέπει να πάω να την ειδοποιήσω. Ορίστε, τελείωσα. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα τα βρουν, Φέλιξ? Για να δούμε. Έρχονται. Υπάρχουν ίχνη Χελώνας από εδώ. Πρέπει μόνο να τα ακολουθήσουμε και θα πάρουμε τα αυγά. Πέτυχε. Αυτό θα τους κρατήσει απασχολημένους για λίγο. Λοιπόν, τα λέμε, Φέλιξ. Πρόσεχε τους καρχαρίες, έτσι. Μην ανησυχείς, έχω αρκετούς φίλους για να με φροντίσουν. Αντίο! Εντάξει, αντίο! Να προσέχεις! Ελπίζω να είναι καλά. Ώρα να πάω στο σπίτι μου κι εγώ. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να βγάλω το ψωμί μου. Τώρα, αν μπορείς να με πληρώσεις. Δεν θα φύγω ποτέ από αυτό το νησί. Φέλιξ, εδώ είσαι. Η Χελώνα και πάλι κινδυνεύει. Τι έγινε? Δεν προλαβαίνω να σου εξηγήσω. Ακολούθησέ με. Μην ανησυχείς, θα σε βγάλουμε σε ένα λεπτό. Ναι, έχουμε ένα λεπτό. Δεν ωφελεί. Δεν μπορώ να βγάλω το πτερυγείο σου. Πώς είσαι, χταπόδι? Όχι και τόσο καλά. Καλώς ήρθατε στη λέσχη των ειδών προς εξαφάνιση. Θέλω κάτι καυτερό για να κόψει το δίχτυ. Ξέρω, περίμενε εδώ, έτσι. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Μερικές φορές το να έχεις 8 πόδια είναι μειονέκτημα. Μα που είναι ο Φέλιξ? Γύρισα! Είναι ακίνητη τώρα. Μερικά από αυτά είναι τα πόδια μου. Οι ψαράδες δεν θα χαρούν και πολύ με τις τρύπες που έκανα στο δίχτυ τους. Δεν θα δυσαρεστηθούν μόνο γι' αυτό. Τι εννοείς? Μήπως να μπορούσες να με ελευθερώσεις, παλιόφιλε? Όχι, όχι, δεν μπορούμε. Προσπάθησες να μας φας.
Μια μικρή διαφωνία για το φαγητό σε εμποδίζει να βοηθήσεις ένα παλιό φίλο. Εσύ δεν είσαι φίλος μας. Θα μπορούσα να είμαι όμως. Εμείς τα είδη υπό εξαφάνιση, θα πρέπει να είμαστε ενωμένα. Οι καρχαρίες δεν είναι είδη υπό εξαφάνιση. Αυτός εδώ είναι. Σε παρακαλώ, υπόσχομαι ότι από εδώ και στο εξής δεν θα ξαναφάω χελώνες. Αλήθεια. Εσύ τι λες? Κάντο. Ω, ναι, ευχαριστώ παλιό φίλε. Ελπίζω να μην το μετανιώσω. Δεν θα το μετανιώσεις. Μπορεί, Φέλιξ, το δείχτη. Το δείχτη μας καταστράφηκε. Μας κόστησες πολλά χρήματα, φίλε μου. Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να βοηθήσω τους φίλους μου και τον Καρχαρία. Καρχαρία? Ποιος θα πληρώσει για το δείχτη μας? Είμαστε φτωχοί. Ξέρω που μπορείτε να βρείτε πολλά λεφτά, αλλά θα πρέπει κι εσείς να κάνετε κάτι για μένα. Ευχαριστούμε, Φέλιξ. Θα καταφέρουμε να αγοράσουμε ένα καινούριο δείχτη με αυτό το θησαυρό και ίσως μια μεγαλύτερη βάρκα. Αντίο, Φέλιξ. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ για όλα όσα έκανες. Αντίο, μικρέ μου φίλε. Οι ψαράδες δεν είναι είδος υπό εξαφάνιση, έτσι? Όχι, όχι, δεν το νομίζω. Αντίο. Αντίο. Θα λέμε την άλλη φορά. Αντίο. Δεν είναι θησαυρός, είναι απλά ένα μήνυμα σε μπουκάλι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν ήταν απλά ένα μήνυμα. Κοιτάξτε. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Μαρία Ζήση, Κωνσταντίνος Κακανάς, Πάνος Ρεντούμης, Γιάννης Εφαντής, Ευτυχία Φαναριώτη. Σκηνοθεσία Μαρία Ζήση. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Οπτικοακουστικής.